Προχθές την Παρασκευή ήμουνα στην Αθήνα όπου συμμετείχα στην πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Μεγαλόπολη. Και χαίρομαι ειλικρινά για το γεγονός ότι η μεταλιγνητική εποχή στη Μεγαλόπολη αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που ταιριάζει στο μεγάλο αυτό θέμα. Στην πρώτη συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής προείδρευσε ο Υφυπουργός Ενέργειας ο κ. Θωμάς, μετήχαν γενικοί γραμματείς από τα τρία Υπουργεία και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Κασαπίδης. Το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι σπουδαίο. Θα επιβλέψει το Master Plan, ξέρετε θα κάνουμε και ένα τοπικό Master Plan, την ευθύνη του οποίου θα την έχει ο κύριος Μπούρας και η Αρκαδία 20. Το Master Plan είναι το πρώτο έργο της Συντονιστικής Επιτροπής. Η εισήγηση στη Διυπουργική Επιτροπή για το Master Plan και για άλλα θέματα. Το Master Plan, το τι θα κάνουμε δηλαδή στη Μεγαλόπολη, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι και όλοι να ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ξενική λέξη, θα παραδοθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Ήδη δουλεύεται. Από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο θα γίνει δημόσια διαβούλευση για το Master Plan. Τι δηλαδή προγραμματίζομαι να κάνουμε στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Στη συνέχεια θα εγκριθεί αυτός ο προγραμματισμός από τη Διυπουργική Επιτροπή, Διυπουργική Επιτροπή, μετέχει δηλαδή ομάδα υπουργών, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εντός του 2020, εφόσον είμαστε έτοιμοι και θα προσπαθήσουμε να είμαστε μελετητικά έτοιμοι, μπορούν να αρχίσουν τα έργα στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα χρήματα τώρα, οι πόροι για την μεταλιγνητική εποχή στη Μεγαλόπολη, θα προέρχονται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Είναι ευρωπαϊκό ταμείο και το ποσό είναι 1 έως 1,5 εκατομμύρια ευρώ. 1 έως 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δις. 1 έως 1,5 μαζί με τη Δυτική Μακεδονία. Από το ΕΣΠΑ, το τωρινό και με το επόμενο, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το λιγνητόσημο, 200 εκατομμύρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, 1 με 1,2 δισεκατομμύριο μπορεί να αντιληφθεί από δανεισμό με όρους εξόχως ευνοϊκούς και 1,8 δις από δανεισμό σε επιχειρήσεις με εξαιρετικούς όρους. Αυτά είναι τα χρήματα συνολικά γύρω στα 4 δισεκατομμύρια. Που σημαίνει ότι αν κάνουμε σωστό προγραμματισμό, αν μελετήσουμε, αν κάνουμε τις κινήσεις τις οποίες πρέπει, μπορεί η περιοχή της Μεγαλόπολης, η ιστορική περιοχή της Μεγαλόπολης, η περιοχή της Μεγαλόπολης που έχει όλες τις προϋποθέσεις και τις είχε από αρχαιοτόντων χρόνων όταν ήλεγχε αυτή η πόλη μια ευρύτερη περιοχή, μπορεί να γνωρίσει άριστες ημέρες. Οι προϋποθέσεις πέρα από την συνεργασία με το Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους φορείς της Μεγαλόπολης, η συνεννόηση με το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και προφανώς και με τους εργαζομένους, και χαίρομαι για το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει υποστήριξη των εργαζομένων. Διότι αυτή η προσπάθεια πρέπει συντύνει οπωσδήποτε στην άμβληση κοινωνικών προβλημάτων, στην αντιμετώπιση του κραδασμού, το οποίο οπωσδήποτε έρχεται μετά το κλείσιμο των μονάδων. Λοιπόν, τι έργα μπορεί να προταθούν για τη Μεγαλόπολη. Πρώτα απ' όλα η Μεγαλόπολη πρέπει να συνεχίσει να είναι το ενεργειακό κέντρο. Πρέπει να προγραμματιστεί και δεύτερο εργοστάσιο φυσικού αερίου σε αυτά τα πλαίσια. Μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά. Ένα μεγάλο πάρκο φωτοβολταϊκών. Πρέπει να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει το θέμα της ΒΥΠΕ, πέρα από το θέμα του βιοτεχνικού πάρκου που έχουν γίνει βήματα.
τι γίνεται με το φυσικό αέριο, άμεσα να προχωρήσουμε πρώτα από τη Μεγαλόπολη, και υπάρχουν πολύ καλές προϋποθέσεις, όπως και για την Τρίπολη, όπου υπάρχει για εδώ και ενδιαφέρον ιδιωτών. Στις 6 Φεβρουαρίου είμαι στην Αθήνα, όπου θα γίνει μια μεγάλη συσκέψη με τη συμμετοχή του ΟΣΕ, της ΤΡΕΝΟΣΕ, της ΓΕΟΣΕ, του ΟΣΕ το είπα, για την επαναλειτουργία της γραμμής, όχι πλέον μέχρι τον Άβλιο, αλλά μέχρι την Τρίπολη και μέχρι τη Μεγαλόπολη. Μετά από αυτή τη σύσκεψη θα σας πω τα νέα. Ο οριζόντιος δρόμος, ο εθνικός, ο αυτοκινητόδρομος, Λεύτρο Ολυμπία, η παράκαψη των Λαγκαδίων, μείζον θέμα για την ευρύτερη περιοχή, ο αθλητισμός στη Μεγαλόπολη. Όλα αυτά είναι σπουδαίες ιδέες οι οποίες πρέπει να μελετηθούν και θα προταθούν για το Master Plan, αλλά δεν θέλω να προτρέχω, οι ειδικοί επιστήμονες θα μελετήσουν, θα προτείνουν για το τι μπορεί να ενταχθεί και τι και πώς πρέπει να προχωρήσει. Έχουμε το μεγάλο θέμα της αποκατάστασης του χώρου από την ΔΕΗ. Όλοι έχετε επισκεφθεί το πεδίο και έχετε δει το τι υπάρχει εκεί, το σεληνιακό τοπίο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Αλλά η αποκατάσταση που μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει αμέσως συνδέεται με το Master Plan. Πρέπει να ξέρουμε τι έργα θα κάνουμε στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί ανάλογα με τα έργα θα έχουμε και την αποκατάσταση. Άλλη είναι η αποκατάσταση για αθλητικό χώρο, ας πούμε μία υδατόδεξαμενή. Άλλη είναι, αναφέρομαι σε λίμνη για κοπηλασία κλπ. Και άλλη είναι για κάτι άλλο. Τα χρήματα από τη ΔΕΗ θα τα πάρουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο, το λιγνητόσημο. Μας οφείλονται 25 εκατομμύρια ευρώ. Το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, θα υπάρξει και τα άλλα που είπα, συνεργασία με το Δήμο ασφαλώς. Και θα το ξέρετε και θα τα βλέπετε τα έργα. Διότι έχουν γίνει κάποια έργα προφανώς από το παρελθόν, τα οποία δεν θεωρώ ότι συνέβαλαν στην ανάπτυξη και στη σωστή πορεία της περιοχής. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει ως αυτοδιοικητικό είναι η αξιοπιστία. Και πορεύθηκα σε όλη την αυτοδιοικητική μου πορεία με αυτό το κριτήριο, αξιοπιστία. Χορτάσαμε χορτάσαμε ψέματα, υποσχέσεις, καλές κουβέντες που δεν γίνονται. Όταν πήγα στη Μεγαλόπολη στην προεκλογική περίοδο, μίλησα με τη γλώσσα της αλήθειας. Λιγνίτης τέλος. Πάμε στη μεταλιγνητική εποχή. Αυτό είναι δεδομένο. Σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια, το 23 ή άντε να το τραβήξουμε και λίγο παραπάνω. Τι κάνουμε μετά. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει και γίνονται και έχει γίνει σε σοβαρές χώρες 10 χρόνια πριν. Ερχόμαστε πλέον ως επιμηθείς. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το πρώτο θέμα για την περιφέρειά μας είναι η Μεγαλόπολη, η φροντίδα για τη Μεγαλόπολη. Και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, λέγω για τρίτη φορά, σε συνεργασία με τους φορείς και κυρίως με τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Πάω στα θέματα περιβάλλοντος. Λοιπόν, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το περιβάλλον στην περιφέρειά μας. Και κάνουμε έναν αγώνα για την αντιμετώπιση τους. Δεν θα τα πω με αξιολογική σειρά, θα τα παραθέσω. Το πρώτο θέμα είναι τα πυρηνελουργία. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στη Μεσσηνία, στην Αργολίδα και λιγότερο στη Λακωνία. Το δύσκολο είναι η αντικειμενικοποίηση των ρήπων. Και στην ιστορία με τα πυρηνελεουργία αρμοδιότητα έχουν η Περιφέρεια, η αποκεντρωμένη, δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Φέξε μου και γλίστρισα, δηλαδή. Πρέπει να υπάρξει μία συνεννόηση. Λοιπόν, από την αρχή της θητείας, της δικής μου, διότι εγώ τα βρήκα όλα αυτά, δεν τα δημιούργησα. Κάθε χρόνο για μια δεκαετία έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα όπου πνίγεται ο κόσμος κυριολεκτικά και ευθύνη έχουμε όλοι εμείς.
που σας είπα προηγουμένως. Γιατί αν θέλουμε το προέχον να είναι υγεία, αυτό πρέπει να είναι, πρέπει να κάνουμε τις ανάλογες ενέργειες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν συλλεγεί από τις υπηρεσίες στοιχεία, ιδιαίτερα από τις υπηρεσίες υγείας, και θα κάνω στο συντομότερο δυνατό χρόνο το καθήκον μου. Μπορεί να έχουμε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, ακόμα και προβλήματα εργασίας, ανεργία. Το προέχον όμως είναι η υγεία του κόσμου. Και θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει με νόμιμο τρόπο. Με τα πυρηνεργεία υπάρχει και ένα πρόβλημα που συνδέεται με τα ελαιοργεία. Ξέρετε την ιστορία με τα διφασικά και τα τριφασικά, όπου επιδοτήθηκαν να μην έχουν κατσίγαρο. Προσέξτε, επιδοτήθηκαν, αλλά γύρισαν πάλι το κουμπί για τα πυρηνεργεία, θέλουν καθαρή πυρήνα. Ο άλλος πήρε την επιδότηση και δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει, γι' αυτό και λέγω δημόσια ότι έχουν ενταθεί οι έλεγχοι και οι έρευνες. Ξέρω ότι φέτος είναι μια δύσκολη εποχή με το λάδι. Δυστυχώς δεν υπάρχει εθνική πολιτική εδώ και 50 χρόνια. Και αυτό είναι δουλειά του κεντρικού κράτους. Δεν είναι δουλειά μιας περιφέρειας. Σε όλες τις περιφέρειες παράγεται ελαιόλαδο. Και σε όλες τις περιφέρειες έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, με το βέλο είχαμε σχεδόν το αναμενόμενο. Πήρε φωτιά ο περιβάλλον χώρος, όπου παρανόμως είναι αλήθεια, εναπάθεται απορρίμματα, σύμμικτα, υπόλοιμα, ο ιδιοκτήτης εκεί της μονάδος. Αδειοδοτημένη μονάδα εδώ και 6-7 χρόνια. Δεν την αδειοδότησα εγώ την μονάδα. Προσέξτε. Το θέμα δεν είναι όμως η συγκεκριμένη μονάδα. Το θέμα είναι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Η Τρίπολη λούζει το Μέναλο. Είναι γνωστό. Και σε όλες τις περιοχές γίνονται αυτά που γίνονται. 10 χρόνια έχουμε διακηρύξεις και διαγγέλματα και μεγάλες κουβέντες. Παρακαλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Να κλείσει το μεγάλο αυτό θέμα. Διότι αυτό που έγινε στο Βέλο θα γίνεται και αλλού και θα πολλαπλασιαστεί. Ώστε μέσα στο 2020 να κλείσουμε το θέμα με τα σύμμικτα. Και να ασχολούμαστε και με κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Π.χ. παράδειγμα η λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, που ελάχιστοι λειτουργούν σωστά. Ελάχιστοι. Είναι το μεγάλο ζήτημα της λιματολάσπης. Αλλά ας κλείσουμε με τα σκουπίδια. Γιατί μιλάμε όλοι για το Βέλο και σωστά, και ξεχνάμε τι γίνεται γύρω-γύρω σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Τρίτον θέμα, τουρισμός. Χαίρομαι γιατί εχθές πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ψηφίστηκε το πρόγραμμα προβολής για το 2020, ένα πρόγραμμα που ασφαλώς δεν δείχνει τη στρατηγική μας. Ποιος απαιτεί μετά από 100 μέρες εμείς εδώ σε ένα τέτοιο ζήτημα μείζωνος σημασίας για την περιφέρειά μας να έχουμε τέλεια άποψη? Ασφαλώς το πρόγραμμα συνδέεται με την κυβερνητική πολιτική, με τη στρατηγική της κυβέρνησης. Έτσι γινόταν πάντα, είτε της χθεσινής είτε της σημερινής. Το ίδιο θα γίνει και με την αυριανή για τον τουρισμό. Ύστερα από τη χθεσινή συζήτηση προχωρούμε γρήγορα στη συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού, όπως προτάθηκε από τον κύριο Δέδε. Αυτά τα οποία αποδεχθήκαμε θα τα κάνουμε πράξη άμεσα. Και στο μεθεπόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα πάει το θέμα της συγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, στην οποία θα μετέχουν σχεδόν 6,5 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και παράγοντες του τουρισμού, παράγοντες της αγοράς. Οτιδήποτε γίνει, θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια. Τα ταξίδια τέλος. Η εκπροσώπησή μας θα γίνεται από τους ανθρώπους του τουρισμού. Από ξενοδόχους, από παραγωγούς κρασιού, παραγωγούς ελαιολάδου,
από τους ανθρώπους οι οποίοι μάχονται και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα μας τι σημαίνει στην αγορά και το τι χρειάζεται να γίνει. Λοιπόν, και επειδή κάποιοι κομπορημονούν, επαναλαμβάνω, η περιφέρεια της Ελλάδος, η περιφέρεια της Πελοποννήσου, που έχει τα περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, απολαμβάνει από τον τουρισμό μόνο το 2,5%. Θέλετε 2,7. Δηλαδή ελάχιστα. Όταν οι τουρίστες έχουν φτάσει περί τα 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και ξέρετε ποιο είναι το έσοδο συνολικά με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Η περιφέρεια που έχει τους μισούς επώνυμους αρχαιολογικούς χώρους. Η περιφέρεια η οποία είναι το κέντρο της παραγωγής των προϊόντων μεσογειακής διατροφής. Μόνο το 2,5% του τουριστικού εισοδήματος απολαμβάνει. Λέγω λοιπόν να ανασκουμποθούμε και στα ζητήματα της προβολής μέσω του διαδικτύου και κυρίως να κάνουμε ακόμα πιο ελκυστική την περιφέρειά μας. Να φτιάξουμε τους δρόμους, βρε αδερφέ, να μην σκοτώνεται ο κόσμος. Μετά από 5 ΕΣΠΑ έχουμε το χειρότερο οδικό δίκτυο της Ελλάδος. Να φτιάξουμε τον Ισθμό. Κάντε μια βόλτα τον Ισθμό μετά από τόσα ΕΣΠΑ, μετά από τόσα ευρωπαϊκά προγράμματα, αν τιμά κάποιον η κατάσταση στον Ισθμό ή η πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους. Έχετε ακούσει για το Πολύμνιο, ένας χώρος περιβαλλοντικού κάλους, υπάρχει μια ταμπέλα που γράφει «Μπαίνετε με δική σας ευθύνη». Ξέρετε πόσοι το επισκέπτονται κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι κυριολεκτικά, δηλαδή περιουσιακά μας στοιχεία που μπορεί να φέρουν έσοδα. Ας βελτιώσουμε λοιπόν την ελκυστικότητα της περιφέρειάς μας με δρόμους, με προσβάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους, με την κατάλληλη προβολή ώστε να μην τρεπόμαστε για αυτό το 2,5%. Μου είπαν ότι ξέρεις είχαμε 0,6 και φτάσαμε στο 2,5. Ναι, όταν, από τότε που είχαμε 0,6 οι τουρίστες εξαπλασιάστηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πω και δύο κουβέντες για τους δρόμους. Ύστερα από παράκληση μου ήρθε ένα έγγραφο από τον Περιφερειάρχη της Αστυνομίας, ο οποίος συνεργάστηκε με τις αστυνομικές διευθύνσεις των 5 νομών. Εντόπισαν τα σημεία του εθνικού και του επαρχιακού δικτύου που είναι επικίνδυνα ή έχουν ατυχήματα γίνει. Υπάρχει ένα άλφα εκεί. Έδωσα αυστηρή εντολή να μαζευτούν τα χρήματα από τα μικροέργα και να γίνει αναβάθμιση του επαρχιακού και του εθνικού δικτύου εκεί που σκοτώνεται ο κόσμος. Και θα είναι υπεύθυνοι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι και ο αντιπεριφερειάρχης. Εάν δεν αποκαταστήσουν τους δρόμους και γίνουν ατυχήματα και μάλιστα στα ίδια σημεία τα οποία έχουν ξανασυμβεί. Τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι ειλικρινά λυπάμαι για την εικόνα που παρουσιάζει κάποιες στιγμές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και η Περιφερειακή Αρχή δεν είναι καθόλου υπεύθυνη για αυτή την εικόνα. Παρατηρείτε πόσο λίγο ομιλώ. Συνήθως μια φορά ή και καθόλου σε κάθε θέμα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την κρίνια, για την επιθετικότητα, για την ακραία συμπεριφορά. Εμείς ξέρουμε ότι στο παιχνίδι των εκλογών κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Και έχουμε μάθει να σεβόμαστε τη βούληση του λαού. Φοβάμαι ότι κάποιοι δεν το έχουν αποδεχθεί και αυτό αποτελεί την βασική αιτία των συγκρούσεων. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε συγκρατημένοι, αξιοπρεπείς, να προσπαθούμε να κατορθώσουμε, να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο κόσμος ας κρίνει. Εγώ πάντα θα επιζητώ τον κοινό τόπο. Ξέρω ότι με απλή αναλογική είναι δύσκολο να υπάρξει κυβερνησιμότητα. Το βλέπετε άλλωστε. Αλλά θα προσπαθήσω στα πλαίσια της απλής αναλογικής να συνεργάζομαι και να κάνω αυτό το οποίο έχω εντολή να κάνω. Να υπηρετώ το δημόσιο συμφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να